Λοιπόν, καλησπέρα από την Ακαδημία Internet Marketing. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε αντιγύραση σε φωτογραφίες και συγκεκριμένα για έναν πελάτη μας ο οποίος έχει είναι κέντρο περιποίησης άκρων. Οπότε θα ανοίξω δύο φωτογραφίες για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αντιγύραση και να βελτιώσουμε λίγο τη φωτογραφία. Τώρα, στην πρώτη φωτογραφία έχουμε μία normal ανάλυση, στη δεύτερη δεν έχουμε τόσο καλή ανάλυση, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τη φωτογραφία έτσι ώστε να τρέξουμε χορηγούμενες διαφημίσεις που θέλουμε. Να κάνουμε κάποιο βίντεο διαφημιστικό ή κάτι οτιδήποτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να βελτιώσω λίγο το background εδώ, να κρύψω όσο μπορώ τους ρόζους, τις μικρές ρητίδες έτσι που κάνουν τα δάχτυλα, και αν έχουμε κάποιες έτσι βελτιώσεις που θέλουμε να κάνουμε γύρω από τον ήχη, μπορούμε να το κάνουμε. Η ίδια διαδικασία ακολουθούμε και σε πρόσωπα, έτσι όταν θέλουμε σε πρόσωπο κάτι να αλλάξουμε. Θα χρησιμοποιήσω έτσι ένα-δύο εργαλεία. Συνήθως χρησιμοποιώ το patch, το οποίο ουσιαστικά μου σβήνει σημαδάκια πάνω στο κενό, και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσω θα το χρησιμοποιήσω για να σβήσω κάποιους ρόζους και τα λοιπά που θέλω εδώ. Λοιπόν, το επιλέγουμε, έτσι, με δεξί κλικ ανοίγει το μενού, επιλέγουμε το Patch Tool και ξεκινάμε να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε λίγο πώς μπορώ και βελτιώνω όλη την εικόνα σιγά σιγά. Αν πατήσω Ctrl και C να κάνω και λίγο Zoom και θα δούμε πώς μπορώ να τροποποιήσω όλο αυτό το κομμάτι, να κρύψω όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό και θα δούμε μετά το πριν και το μετά, δηλαδή ποια είναι η αλλαγή. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία σε κάθε σημείο που θέλω να κρύψω, ουσιαστικά βελτιώνω σημαδάκια έτσι και ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό το εργαλείο πώς λειτουργεί, επιλέγω το σημείο που θέλω να κρύψω και τοποθετώ με πιεσμένο το κλικ σε ένα σημείο άλλο που είναι καλύτερο, και με αυτόν τον τρόπο κάνει κάτι σαν αντικατοπτρισμό, ας το πούμε έτσι. Οπότε μπορώ και διορθώνω αρκετά κομμάτια χωρίς να αλλάζω χρώματα, γιατί ουσιαστικά κάνει από μόνο το φωτοεργαλείο μία μίξη χρωμάτων. Βλέπετε, και μπορώ και δουλεύω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και χωρίς να φαίνεται μεγάλη διαφορά στα χρώματα. Οπότε εδώ κάποια σημαδάκια που έχω θα τα διορθώσω με αυτόν τον τρόπο και στο τέλος θα δούμε και τη διαφορά πώς μπορεί να γίνει. Συνεχίζω, δουλεύω με αυτό το εργαλείο προς το παρόν. Λοιπόν, να μπορέσω να κρύψω έτσι τα βαθιά κομμάτια, να το πω έτσι, τα πιο σκούρα. Μπορώ να παίξω και με πινέλο και με χρώματα, αν θέλω να βελτιώσω κάτι. Ας πούμε ότι εδώ μπορώ να κάνω, να χρησιμοποιήσω λίγο το blur και να θολώσω εδώ κάποια κομματάκια μικρά που έχουμε. Και αν θέλω να πάω να διορθώσω κάτι σε αυτό το στυλ εδώ για παράδειγμα, μπορώ πάλι να το κάνω με το ίδιο το εργαλείο, με το Patch Tool. Βλέπετε, διορθώθηκε αρκετά και μπορώ να χρησιμοποιήσω, παίρνοντας το χρώμα που έχω εδώ, το αλλάζω, να χρησιμοποιήσω το πινέλο με μία βούρτσα θολή, την πρώτη για παράδειγμα εδώ, βάζοντας το opacity σε ένα έτσι χαμηλό, γύρω στο 20% και να μπορέσω να το διορθώσω ακόμα περισσότερο. Μας ξέφυγε αυτό, πάμε Edit, Undo, πίσω. Ουσιαστικά το διόρθωσα, φαίνεται πολύ καλύτερο τώρα.
Με αυτόν τον τρόπο διορθώνω κομμάτια που θέλω γύρω από μία περιοχή. Εδώ, ας πούμε, έχω μία κοκκινίλα την οποία θα θέλω να τη διορθώσω. Μπορώ να διαλέξω το πλησιέστερο χρώμα που θέλω να πάω να κινηθώ και με τον ίδιο τρόπο να το διορθώσω να μην φαίνεται τόσο έντονο ουσιαστικά. Που νομίζω είναι πολύ καλύτερο. Οπότε ξαναπάω patch tool να διορθώσω και αυτό το κομμάτι εδώ. Και αυτά τα κομμάτια εδώ. Εδώ επειδή έχω πολλά σκούρα κομμάτια μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ίδιο τρόπο. Πάρω δηλαδή από εδώ το χρώμα του δέρματος. Και για να δουλέψω και πιο άνετα μπορώ να το αυξήσω και ουσιαστικά να σβήσω με χρώμα αυτά τα κομμάτια με αυτόν τον τρόπο, με opacity γύρω στο 20%, έτσι ώστε να καθαρίσει λίγο το σημείο που θέλω. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ μπορώ να το δουλέψω. Αυτό είναι για πιο δουλειά έτσι που χρειάζεται λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Και εδώ νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Να σβήσω έτσι λίγο την κοκκινίλα που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι εδώ. Λοιπόν, οπότε αν πάμε κάνουμε κάποια φωτογραφία έχουμε κάνει αρκετή διόρθωση μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορώ να κάνω και εδώ. Και ενώ χρησιμοποιώ το πινέλο, μπορώ ταυτόχρονα από πάνω μετά να χρησιμοποιήσω ξανά το patch και να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά βλέπετε ότι παίρνω τις σκιές, τις πιο σκούρες αποχρώσεις που θέλω να διώξω για να μπορέσω να φέρω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, όσο είναι αυτό δυνατόν, έτσι δεν γίνεται κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ μια φωτογραφία με αυτόν τον τρόπο. Να μην φαίνονται τόσο πολύ οι ρητίδες, οι ζάρες, έτσι που κάνει το χρώμα, το δέρμα. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να διορθώσω με ένα λίγο πιο ανοιχτό ροζέ. Με αυτόν τον τρόπο, πάμε ξανά πίσω. Να κάνω το ίδιο και εδώ. Εδώ θα χρειαστώ σίγουρα το patch, δεν φτάνει μόνο το χρώμα. Μπορώ να πιάσω και μεγαλύτερα κομμάτια, αν έχω το περιθώριο, να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω είναι λίγο καλύτερο. Συνεχίζω να διορθώνω κομμάτια. Εδώ αυτό μας έβγαλε σκιά γιατί πήρε λίγο από το πλάι, από το background, οπότε δεν θα το κρατήσω. Πάω πίσω και θα προσπαθήσω να το με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια να το φτιάξω. Νομίζω τώρα είναι καλύτερο. Εδώ έχω κάποιες γραμμούλες τις οποίες θέλω να τις διώξω. Τις διώξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου αρέσει που φαίνονται έτσι. Και πάλι μπορώ να πάρω από εδώ χρώμα και να σβήσω έτσι ότι δεν μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία.
Λοιπόν, αφού τελείωσα έτσι με τις μεγάλες αλλαγές, να το πω έτσι, θα πάω εδώ που λέει Image, στο Adjustments και θα δοκιμάσω το Auto Tone πρώτα. Να μου βλέπω ότι η αλλαγή είναι μικρή. Το Auto Color μου το διόρθωσε λίγο. Και εδώ έχω διάφορες επιλογές που μπορώ να παίξω με τη φωτογραφία για να θέλω να τη φτιάξω, να την κάνω λίγο πιο λίγο πιο φωτεινή. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι στο συγκεκριμένο project. Να το αυξήσω εδώ, να φαίνεται έτσι λίγο πιο φωτεινή. Στο contrast, νομίζω εδώ είναι μια χαρά. Λοιπόν, πατάω OK. Και είναι σχεδόν έτοιμη η φωτογραφία μου. Αν κλείσω αυτήν, θα την σώσω. Ως τη φωτογραφία 1. Ωραία. Και θα ξανανοίξω το αρχικό αρχείο για να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, βλέπετε με σε 2-3 πραγματάκια πώς είναι η διαφορά, πώς ήταν η φωτογραφία, βλέπετε πώς είναι εδώ και με 2-3 πραγματάκια που έκανα πώς άλλαξε κατευθείαν. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεύτερο είναι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε την αντιγύρωση όταν αφορά το δέρμα, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι χέρια. Χρησιμοποιούμε δηλαδή πινέλο και το patch για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις διορθώσεις. Και μετά παίζουμε με τα φίλτρα, έτσι μπορούμε να έχουμε διάφορα φίλτρα, να παίξουμε τα φίλτρα έτσι ώστε να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα που θα τρέξουμε σε μια διαφήμιση. Λοιπόν, αυτό έτσι ένα λίγα μικρά tip που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το Photoshop είναι απαραίτητο για το internet marketing, γιατί μπορούμε εύκολα και αλλάζουμε, κάνουμε πραγματάκια τα οποία θα τρέξουμε στις διαφημίσεις μας, θα εισάγουμε κάτι σε βίντεο, πράγματα δηλαδή υλικό content που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Οπότε μας χρειάζεται σε οτιδήποτε για να κάνουμε. Δεν υπάρχει project που τρέχουμε και να μην χρειαστούμε το Photoshop. Οπότε είναι καλό να το μάθουμε σιγά σιγά και όσο το περισσότερο παίζουμε με αυτό, τόσα περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα επανέλθουμε με έτσι, νέα βιντεάκια και νέες εκπαιδεύσεις, νέα πράγματα μπορείτε να μάθετε. Καλή συνέχεια.